Είμαστε κανονικά εδώ και συνεχίζουμε τον αγώνα για την ενημέρωση κάτω από νέα δεδομένα, όπως είπαμε, εδώ στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας και με το Λιανεμπόριο ανοιχτό. Πάμε να γυρίσουμε όμως τώρα σελίδα στο απογευματινό μας μαγκαζίνο και πάμε να μείνουμε λίγο στα θέματα που μονοπονούν την επικαιρότητα, καθώς το τελευταίο διάστημα και με αφορμή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο σηκώθηκαν οι τύψεις, οι φωνές στο περιφερειακό συμβούλιο με ανακοινώσεις και από την παράταξη Ανάσα του κ. Γαλιατσάτου και την απάντηση και της κυρίας Κράτσα και μέσα από τον Πρίσμα 91,6. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά συνολικά εδώ με τον κύριο Γαλιατσάτου, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Κύριε Γαλιατσάτε, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά και εσείς. Κύριε Γαλιατσάτε, πριν πάμε λίγο στις αντιπαραθέσεις και στη δική σας επιχειρηματολογία για τη δημιουργία του Φως Δαιωνίων Ίσων και πώς αλλάζει τα δεδομένα, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στα δικά μας. Διότι εδώ πέρα προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε και το πλαίσιο λειτουργίας και των υπηρεσιών της περιφέρειας. Διότι υπάρχουν κάποια έργα τα οποία μας ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια, από το σεισμό και μετά, το γυμνάσιο της Βασιλικής και βεβαίως το τουριστικό Αγκυροβόλι, το οποίο πήρε την 11η παράταση. Και υπήρξε μία συνεδρίαση της Επιτροπής της Οικονομικής Περιφέρειας, όπου έριχνε τις ευθύνες στο Δήμο. Όμως τα πράγματα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, με την έννοια ότι εύλογα να ρωτιόμαστε, όταν η περιφέρεια δημοπρατεί ένα έργο, δεν απευθύνεται στο Δήμο να τσεκάρει αν έχει ολοκληρώσει τις άδειες και ό,τι χρειάζεται πριν δημοπρατήσει ένα έργο. Θέλω λίγο να μας δώσετε το πλαίσιο, πώς κινείται όλη η διαδικασία και αν εσείς είχατε αντίστοιχα προβλήματα επί διοικήσεώς σας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πλαίσιο αυτό που εξελίσσεται μέσα από μια συνεργασία των δύο βαθμών και το οποίο καλύπτεται συνήθως από τις προγραμματικές συμβάσεις θέλει πολύ προσοχή, γιατί πρέπει και οι συμβάσεις να γράφονται με ακρίβεια και με ένα ταυτόσιμο τρόπο, δηλαδή τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε φορά ή το Περιφερειακό θα πρέπει να ψηφίζουν τα ίδια πράγματα και φυσικά να συγχρονίζονται. Αυτό στην πράξη είχαμε περιπτώσεις που πραγματικά δεν έγινε. Προφανώς από αμέλεια ή από κάτι δεν αξιοποιήθηκε σωστά ως πληροφορία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γαλιατσάτε, αυτό δεν έγινε και στην περίπτωση. Έχετε δίκιο, δεν έγινε και στην περίπτωση και του γυροκομείου, όπου ξαφνικά βεβαίως το διευθετήσατε το θέμα, αλλά είχατε προαναγγείλει μια χρηματοδότηση και ξαφνικά για ένα τυπικό, υποθέτω, λόγο. Δεν ξέραμε το νομικό πλαίσιο και ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι και εσείς ως πολιτικός αισθάνθηκε ότι εκτεθήκατε. Βεβαίως είπα ότι το τρέξατε μετά, το σώσατε, αλλά έπρεπε να γίνει. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι νιώθεις πολύ άσχημα όταν έχεις μιλήσει δημόσια. Σωστά. Θεωρείς ότι τα πράγματα οδεύουν σε μια θετικό αποτέλεσμα και ξαφνικά μια ωραία πρωία πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί διαπιστώνεις ότι είναι πράγματι τυπικό θέμα, εντούτοις όμως τυπικό, αλλά στην πράξη αν δεν διορθωθεί δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Διαπιστώνεις ότι εκτίθεσαι και εκεί μετά αρχίζεις να ψάχνεις να δικαιολογηθείς και κυρίως να πείσεις και τους ανθρώπους ότι δεν είπες ψέματα. Γιατί ξέρεις, οι συμπολίτες μας. Σωστά. Επειδή αντιλαμβάνονται την πολιτική πολλές φορές ως εκφώνηση λόγων και όχι πραγματοποίηση έργων, είναι πάντα δύσπιστη. Και οπότε όταν συμβεί κάτι τέτοιο, σου λέει μπορεί να έγινε και σκόπιμα. Mm-hmm. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και τώρα, τελευταία, διαπίστωσα, εγώ διάβασα ότι υπήρξαν κάποιες εκκρεμότητες που δεν είχαν διευθετηθεί εγκαίρως από τον Δήμο. Αυτό το είδα στην επιχειρηματολογία των υπηρεσιών της περιφέρειας. Δεν έκανα έρευνα. Δεν ξέρω αν ακριβώς είναι έτσι ή όχι. Σημασία έχει ότι για μια ακόμη φορά, για κάποιους τέτοιους λόγους, τα έργα μας, αυτά που τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ, κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Η βούληση υπάρχει. Τα χρήματα υπάρχουν και τα έργα δεν γίνονται. Εντάξει, αυτό θέλει λίγο σοβαρότητα. Πρέπει κανένας να σκύβει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει σε αυτές τις υποθέσεις. Και αφού έχουμε διαπιστώσει και άλλη φορά, όπως το λέω, ότι παρισφύρουν διάφορα και έχουμε πισωγυρίσματα, χρειάζεται κανείς να τα ξεσκονίζει λίγο πιο πολύ, να τα ξαναβλέπει, να λέει α, εντάξει,
Και έχω την εντύπωση τώρα, δεν ξέρω, είχαμε τον κύριο Μελά λίγο πριν, μπορεί να μην ακούγατε, που είναι δημοτικό σύμβουλο και πρώην ερετό, ο οποίο έριξε και ευθύνε στι υπηρεσίε τη περιφέρεια. Εμένα δεν είναι δουλειά μου, κύριε Γαλιατσάτε, να κρίνω αν υπηρεσίε τεχνικέ ή περιφέρεια κάνουν καλά τη δουλειά του. Απλά θα ήθελα να σα ρωτήσω, ένα πολιτικό προϊστάμενο όπω είστε εσεί, μπορεί για παράδειγμα κάποια περιστατικά που μπορεί να μην λειτουργεί η αλυσίδα σωστά να επιβάλλει μια διαφορετική γραμμή, για παράδειγμα, ή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα? Δείτε, ας πούμε, αν εγώ, παράδειγμα, ή ο Περιφερειάρχης, ναι, ή ο Αντιπεριφερειάρχης γνώριζε ότι υπάρχει μια υποχρέωση του Δήμου ή του, ναι, Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν υλοποιείται χρονικά όπως πρέπει, προκειμένου ένα έργο να πάρει το δρόμο του, θα σήκωνα το τηλέφωνο, σωστά, και θα έλεγα τον Δημάρχο, Δημαρχέ, κοίταξε τι θα κάνεις, γιατί αυτό πρέπει να λυθεί τώρα, διότι είναι κοινό το συμφέρον και πρέπει να προχωρήσουμε. Φαντάζομαι σε μια τέτοια συζήτηση και ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος, θα λάμβανε τα μέτρα του και θα γινόταν αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να το ξέρει πρώτα ο πολιτικός προϊστάμενος ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Δυστυχώς στις περισσότερες φορές δεν το ξέρει. Ναι. Δηλαδή εκ των υστέρων μαθαίνει και αυτός ότι ξέρεις κάτι δεν έγινε όπως πρέπει. Σωστά. Φαντάζομαι ότι αν οι κρίκοι δουλεύουν σωστά, τα λάθη μπορεί να περιορίζονται στο ελάχιστο. Σωστά. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και βεβαίως δεν μπορεί ένας πολιτικός προϊστάμενος να τα ξέρει όλα όταν διαχειρίζεστε και τις τύχες όλων των νησιών του Ιωνίου. Απλά έτσι, ξέρετε, είναι, τώρα λέμε, μιλάμε τώρα για μια παράταση σε ένα τουριστικό αγκυροβόλι με παραλήψη που να έχει γίνει της Δημοτικής Αρχής, όπου ένα έργο που ξεκίνησε παρέα με το Διάβλο και θα έπρεπε τώρα να δοθεί και στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες, κύριε Γαλιατσάτε, που θέλει να ανασάνει και η τοπική κοινωνία, και μένουμε τώρα να ρίχνουμε λίγο τις ευθύνες και ποιος ευθύνεται και τι θα έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, απλά το ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εδώ μονοπολεί το ενδιαφέρον και μάλιστα η κυρία Κράτσα είπε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάβημα και στη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία και περιμένω μία απάντηση. Η Δημοτική Αρχή δεν το δέχεται αυτό και περιμένω και μία αντίδραση από τον κύριο Καλό. Απλά προσπαθούμε έτσι λίγο να δούμε πού είναι η ουσία. Ναι, εντάξει. Δεν είναι θέμα διαβήματος, φαντάζομαι. Είναι θέμα συνεννόησης. Με την έννοια αυτό που σας έλεγα πριν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στη Βασιλική, εκτός από το γενικότερο ζήτημα του αγκυροβολίου, έχουμε και το πρόβλημα του έργου της ράμπας για τα επιβατικά πλοία, ναι, το οποίο επίσης, ενώ είχε βγει ο ανάδοχος και ενώ η διαδικασία πήγαινε προς υπογραφή, να υπογράψει δηλαδή τη σύμβαση, ναι, και να εκτελέσει το έργο, το οποίο είναι ένα έργο που μπορούσε να εκτελεστεί σε 2 μήνες, τρεις και φέτος το καλοκαίρι, αν όλα πήγαιναν καλά, να δουλεύει πάλι η γραμμή από τη Βασιλική για το Φυσκάδο και για την Κεφαλονιά συνολικά. Μια γραμμή που είναι απαραίτητη για τη διασύνδεση των νησιών και γενικά για την τουριστική οικονομία, αλλά και για τη γενικότερη συνολική της περιφέρειας. Είδαμε ότι πάλι από κάτι το οποίο η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας λέει ότι ο Δήμος δεν προχώρησε σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάει πίσω είτε με επιπλέον διαδικασίες χρονικές, είτε στη χειρότερη περίπτωση με επανάληψη του διαγωνισμού. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ήταν ανάλογος προς υπογραφή, είναι έτοιμο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω, γιατί δεν είναι σωστό, γιατί κάποια πράγματα μπορεί και να μην τα έχω, να μην τα γνωρίζω αποφύτως. Γι' αυτό και οι χαρακτηρισμοί μου είναι σχετικά. Μάλιστα. Και καλά κάνετε. Δεν πάω σε επιφυλάξεις. Αλλά χρειάζεται να συνεννοηθούν. Δηλαδή χρειάζεται να σκύψουν και η περιφέρεια και ο αντιπεριφερειακός και ο Δήμαρχος πάνω στα προβλήματα από την ίδια γωνία. Μάλιστα. Από την ίδια οπτική. Σωστά. Θέλω λίγο τώρα, κύριε Γαλιατσάτε, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο μονοπολεί ακόμα και έχει και αντιδράσεις σε κάποια νησιά, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά, στο θέμα του ΦΟΣΔΑ Ιωνίων Νήσων. Έχω την εντύπωση και μέσα από τη συνέντευξη που μας έδωσε ο βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς, αλλά και με μία αρθογραφία που ήρθε τώρα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, που υπογραμμίζει και διάφορα θέματα που είναι εστί αντιπαράθεσης. Θέλω λίγο την άποψή σας. Υπάρχει λοιπόν η λογική της κυβέρνησης που λέει ότι εμείς, προκειμένου να διευκολύνουμε κάποιες διαδικασίες, για να μην έρθουν τα πρόστιμα από την Ευρώπη, μπαίνουμε συνολικά και δημιουργούμε μεγαλύτερους ΦΟΣΔΑ. Εκεί θα υπάρχει ένα ΔΣ, θα είναι τα Ιόνια νησιά, θα είναι και η συμμετοχή της περιφέρειας, θα υπάρχει κατάλληλη τεχνογνωσία, θα υπάρχει επιστημονικό προσωπικό. Θα λείψει ίσως και η πολιτική βούληση, δηλαδή δεν θα χρειάζεται ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος μέχρι τώρα να παίρνει τηλέφωνο και να παρακαλάει βουλευτές, πάρτε μου τα απορρίμματα. Γιατί είναι
κακό αυτό στα αιώνια, τώρα θα μιλήσω τη δεδομένη χρονική στιγμή, που νομοθέτησε η κυβέρνηση το άρθρο 93, κύριε Γαλιατσάτου? Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ένα τέτοιο νομοθέτημα, ναι, που αλλάζει τελείως τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αφαιρεί την αρμοδιότητα από τον κόσμο της αυτοδιοίκησης, θα έπρεπε να έχει συζητηθεί με τους ανθρώπους και τους φορείς που ενδιαφέρει κατά πρώτον. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν άκουσα καμία πιστική δικαιολογία. Τίποτα δεν άκουσα όλο αυτό το καιρό. Γιατί δεν έγινε? Ποιος ήταν ο λόγος που έβαλε να έρθει μια νύχτα που κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο? Μάλιστα. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όταν του ετέθησε κάποιες τηλεδιασκέψεις, mm-hmm, από τους δημάρχους, είπε ότι εντάξει, τώρα μιλάμε. Βλέπετε, μιλάμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από την ημέρα που κατατέθηκε μέχρι την ημέρα λίγο πριν ψηφιστεί, για 2-3-4 μέρες που ήταν αυτή η συζήτηση. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι απάντηση. Διότι εάν είχε προηγηθεί ένας διάλογος καλόπιστος, που να φανεί η πρόθεση της κυβέρνησης, ποια είναι, τι έρχεται να λύσει και να μπουν τα επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, σίγουρα θα είχαμε καταλήξει σε κάτι το οποίο δεν θα είχε αντιδράσεις, ή μόλις και αν είχε, θα είχε τις λιγότερες. Διότι θα ήταν μια κατεύθυνση η οποία θα είχε συμπεριλάβει μέσα όλους τους προβληματισμούς. Σωστά. Και όλο αυτό που ακούστηκε ως αντίδραση. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και σας λέω πραγματικά δεν έχει απαντηθεί ούτε και τώρα, και γι' αυτό ακριβώς πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν μεγάλοι φόβοι, πιστέψουμε, σε όλους τους δημάρχους της περιφέρειας για το τι μέλη γενέστε. Μάλιστα. Και πάω τώρα στο δεύτερο ζήτημα που είναι και πρέπει να το έχουμε κατά νου όλοι, ότι οι νησιωτικές περιοχές ιστορικά τώρα στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ φορείς διαχείρισης στους οποίους να εμπλέκεται η περιφέρεια με ένα τέτοιο τρόπο. Στην υπηρετική χώρα ίσχυε αυτό. Ναι. Στου νησιωτικού περιφέρειες όμως αυτό δεν υπήρχε και είχε μια λογική. Η λογική ήταν ότι η Δήμη, λόγω της θαλάσσιας επικοινωνίας και της δυσκολίας η επικοινωνία μεταξύ των νησιών, δεν έχουν τρόπο να στηρίξουν με τους κοιτά τους το κάθε νησί των άλλων εύκολα, δηλαδή να υπάρξει διασύνδεση που να λύσει προβλήματα. Και επομένως κάθε νησί είχε την αυτονομία του. Μάλιστα. Στην επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Αυτή ήταν μια λογική που ίσχυε πάντα. Όταν επιχειρείς να την αλλάξεις αυτή τη λογική, όπως έγινε τώρα με τις δύο περιφέρειες, βλέπετε, mm-hmm, ότι ούτε τώρα έγινε με όλες, έγινε με τις δύο, και ούτε και αυτό απαντήθηκε. Γιατί δεν το κάνετε και στο Βόρειο Αιγαίο? Μάλιστα. Δεν υπήρχε ούτε εκεί απάντηση. Ναι, ναι. Επομένως, θέλω να πω ότι όλα συνηγορούν στο ότι όλοι αυτοί αυτοβολήθη δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για να πάμε σε μια εκτίμηση που είναι χαμηλού προφίλ. Γιατί Μάλιστα. υπάρχουν και εκτιμήσεις άλλες που λένε ότι αυτή είναι μια επιλογή της κυβέρνησης σε ανώτερο επίπεδο που σχετίζεται με τις επιδιώξεις οικονομικών συμφερόντων πίσω από τη διαχείριση τελών αποβλήτων στην Ελλάδα σήμερα, που δεν είναι μια αστεία υπόθεση αυτό. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, mm-hmm, η υπόθεση διαχείρισης τελών αποβλήτων είναι ακόμα στον αέρα. Δεν έχουμε δηλαδή τα μεγάλα έργα για την διαχείριση τελών αποβλήτων. Είναι προς κατασκευή. Επομένως, είναι φυσιολογικό τα οικονομικά συμφέροντα να ενδιαφέρονται πάρα πολύ το ιδιωτικό κεφάλαιο για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο του, mm-hmm, κέρδους από τη διαχείριση τελών αποβλήτων. Άρα λοιπόν, οι φόβοι είναι κατανοητοί. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη είναι ότι με αυτό το μηχανισμό που προσθέθηκε που την εταιρεία αυτή, ναι, όταν και αυτός, για αυτή η εταιρεία δεν έχει προσωπικό, γιατί θα έχει στοιχειοδός το προσωπικό που είχαν οι φορείς διαχείρισης οι υπάρχοντες. Θα μπορεί να προσλάβει όμως, δεν θα μπορεί. Θα είναι ΑΕ, κύριε Γαλιατσάτου. Ναι. Θα μπορεί να προσλάβει, θα μπορεί. Μα, πάλι οι διαδικασίες πρόληψης έχουν μια ειδική διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θα συνεχίσει ο φορέας αυτός για μεγάλο διάστημα να έχει τα προβλήματα μη στελέχωσης που έχουν και οι σημερινοί φόσδα. Mm-hmm. Και επομένως αυτό που θα γίνει σε πρώτο χρόνο, πέρα της καχυποψίας που υπάρχει μεταξύ περιφέρειας και δήμων, είναι και η συνέχιση μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας
μέχρι να προχωρήσουμε στην καταγραφή της περιουσίας, τη μεταφορά των περιουσιών στο νέο φορέα, στην αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας, τιμολόγια που πρέπει να διαμορφωθούν από το νέο φορέα για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο χρόνος τρέχει και τα έργα σε κάθε διαχειριστική ενότητα στερεών αποβλήτων είναι μπροστά. Και στη Ζάκηθο έχει γίνει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε την ανάδειξη του αναδόχου. Στη Λευκάδα είμαστε στη φάση επίσης την ίδια και εξελίσσεται ήδη η πρώτη φάση της συμφωνίας με τον Κιτά απέναντι. Λοιπόν, στην Κέρκυρα το εργοστάσιο μέλει να διακηρυχθεί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια στιγμή που τα έργα είναι μπροστά μας, ο φορέας θα ασχολείται αναγκαστικά κυρίως με τα δικά του, δηλαδή τη δική του γραφειοκρατία, γιατί πρέπει να αντιλήσει προκειμένου να λειτουργήσει. Σωστά. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν είναι καλή η στιγμή και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι οι αντιδράσεις συνεχίζονται και οι προβληματισμοί υπάρχουν. Ξέρω ότι και ο Δήμος της Λευκάδας προβληματίζεται πάρα πολύ για τη γιατί συνέχεια. Είχε δρομολογηθεί μια λύση, όντως, με την διαδημοτική συνεργασία, Φέρα. Η οποία βεβαίως σύμφωνα με τον κύριο Καβαδά θα γίνει νόμος. Δηλαδή, ουσιαστικά λύνεται. Εμείς παραμένουμε στο ίδιο καθεστώς. Βεβαίως υπάρχει ένας προβληματισμός για το μεταβατικό στάδιο, όπου εκεί θα μπορεί ο Υπουργός να αποφασίζει. Βεβαίως υπάρχει. Είναι και το μεταβατικό στάδιο και είναι και τα τιμολόγια. Διότι εδώ έχουμε δύο περιοχές που θα βρίσκονται σε διαφορετικούς φόδα. Mm-hmm. Δηλαδή της Λευκάδας στον ένα φόσδα, της Παλέρου και η περιοχή εκεί του Βόνιτσα στο Δήμος σε άλλο φόσδα. Άρα προστίθεται νέες δυσκολίες επικοινωνίας της συνεννόησης και καθεστώτος τιμολογιακού. Βέβαια, είναι θέματα που νομίζω ότι εύχομαι να μην δυσκολεύσουν περισσότερο. Ναι. Η κυρία Κράτσα είπε όμως κάτι που διαπίστωσε και ο κύριος Γραφάκος, ότι άλλο το κόστος το να θάβεις ένα σκουπίδι σε ένα χιτά και άλλο το κόστος το να το επεξεργάζεσαι και να υπάρχει μια ολοκληρωμένη λύση μέσα από ένα φόσδα. Δηλαδή, υποθέτω ότι θα αυξηθεί προς τα πάνω η τιμολογιακή πολιτική όταν ακολουθήσεις ένα άλλο μοντέλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Γαλιάτσατο, γιατί νομίζω ότι το επικοινωνεί ο Φάκος αυτό. Το πρόβλημα εδώ υπάρχει στο εξής, ότι οι Δήμοι κρατούν, τους αφήνουν μάλλον την αποκομιδή, που είναι, ας πούμε, θα έλεγα, για να παραφράσουμε λίγο τα πράγματα, η κακή τράπεζα. Ναι. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που έχει κόστος και που επιβαραίνει τους πολίτες και η εταιρεία αυτή θα έχει τη διαχείριση που είναι μια διαδικασία η οποία εισπράττει. Στην οποία θα κληθεί να πληρώνει και ο Δήμος της Λευκάδας για τις επιπλέον διαδικασίες όταν θα χρειάζεται να πάει, ξέρω εγώ, στα πράσινα σημεία ή οτιδήποτε. Σωστά. Κάθε τι δηλαδή που θα μπαίνει στη διαχείριση αυτή. Είναι προφανές λοιπόν ότι ένα κόστος το οποίο θα διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί μακριά από τις διαδικασίες επιλογής ενός Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο επηρεάζεται και σωστά επηρεάζεται από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, θα αυξήσουν τα κόστη. Μάλιστα. Σε βάρος των πολιτών. Βέβαια, τώρα, είναι μια πρόβλεψη αυτή. Όπως μου γράφουν όμως εδώ τώρα ο Γιώργος ακροατής που μας ακούει στο Live 24, από την άλλη, κύριε Γαλιατσάτο, αυτό δεν συμψηφίζεται με τα πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε σαν χώρα. Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσό και πόσες χιλιάδες ευρώ πληρώνουμε ημερησίως για τους ανοιχτούς, για τους χαδά. Δεν ξέρω αν το τοποθετούμε σωστά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πληρώνουμε και είμαστε αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, αν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Και εστερνίζεσαι για τον ισχυρισμό που ακούγεται και από τον Υπουργό και από τον Βουλευτή ότι εμείς πρέπει να τρέξουμε τις χρηματοδοτήσεις μέχρι το 2023 διαφορετικά, το μοντέλο αυτό δεν θα μείνει εκτός. Ναι, αλλά αυτό ακριβώς που ακούμε τώρα. Ναι. Πρόστιμα διεθνώς είχαμε, δηλαδή που η Ελλάδα καλύτερα να πληρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε στη Ζάκηθο και στη Κέρκυρα. Ναι. Που είχαν επιβληθεί περίπου 7-8 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Από τώρα που συζητάμε. Μάλιστα, δηλαδή μάλιστα. Μιλάμε για παλιές αμαρτίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια είχαν διορθωθεί ή τουλάχιστον έβαιναν να διορθωθούν χωρίς να επιβάλλονται νέα πρόστιμα που να πληρώνει η χώρα στο εξωτερικό. Γιατί εγώ μπορώ να σας πω ότι ως περιφερειάρχης επέβαλα πρόστιμα στους φορείς διαχείρισης στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και κάποια στη Λευκάδα τώρα στο τέλος. Ναι. Αλλά αυτά είναι χρήματα που πληρώνει ο φορέας ή ο Δήμος στο λιμάνι και στην περιφέρεια. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την υποχρέωση να πληρώνουμε στο εξωτερικό. Και θέλω να πω ότι ποιος
Ποιος λέει ότι αυτά, καταρχήν αυτά τα πρόσφατα θα πληρωθούν έτσι κι αλλιώς και θα επιβαρύνουν το σύνολο της ανώνυμης εταιρείας όλα τα χρέη τα οποία έχουν ήδη μέχρι τώρα φόρτα. Μάλιστα. Και αυτό βλάπτει κυρίως την περιοχή, ας πούμε, της Λευκάδας, βλάπτει την Κεφαλονιά, γιατί αυτά είναι πρόστιμα που υπάρχουν από την Κέρκυρα. Θα υπάρχει αυτή ενδεχομένως η προβληματική όταν αυτό το δίσκο συζητηθεί. Αλλά επίσης θέλω να πω αυτό που έλεγα πριν, ότι η προσθήκη της γραφειοκρατίας που είναι βέβαιη και θα επισυμβεί το επόμενο διάστημα, μάλλον είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που λέει ο ακροατής μας. Δηλαδή, μάλιστα, αντί να τρέχουμε να αφήσουμε τους Δήμους που έχουν βάλει μπροστά τα πράγματα και να τους δώσουμε τη βοήθεια, γιατί υπήρξε αυτή η πρόταση, το είπε και η κυρία Εδρέου κάποια στιγμή, η Δήμαρχος της Κέρκυρας, δώστε μας προσωπικό τώρα σε αυτούς τους φορτά που έχουμε. Δώστε μας τους επιστήμονες που μπορείτε, αφού μπορείτε να μας δώσετε, να τρέξουμε πιο γρήγορα αυτά τα έργα που έχουμε ήδη σε εξέλιξη. Μάλιστα. Ήταν μια φυσιολογική πρόταση. Γι' αυτό σας λέω ότι αν προϋπήρχε μια συζήτηση στα πλαίσια του νομοσχεδίου, θα μπορούσε κάποια να πράγματα θα είχαν συζητηθεί διευθετηθεί. Καλύτερα. Θέλω λίγο, θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς, κύριε Γαλιατσάτα, θα είναι μπροστά μας όλη αυτή η υλοποίηση να τη δούμε και στην πράξη. Θέλω λίγο να πάω τώρα να μείνω λίγο στην αντιπαράθεση που είχατε την οξία με την κυρία Κράτσα. Βγάλατε μία ανακοίνωση τις προάλλες μετά την συνεδρία, ότι λέτε ότι η κυρία Κράτσα παίζει πολιτικό παιχνίδι, καθώς προσπαθεί να κάμψει τις τοπικές αντιδράσεις για το αντιπεριβαλλοντικό νόμο και στη Ζάκυνθο προσφέρει την έδρα της περιφερειακής μονάδας και που θα καταργήσει τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και βεβαίως στην Κεφαλονιά, νομίζω, προσφέρει την έδρα του νέου διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ. Η κυρία Κράτσα βεβαίως απάντησε μέσα από τον Πρίσμα, είπε ότι δεν είναι λόγος αυτοδιοικητικού το να φέρνει απέναντι το ένα νησί με το άλλο και να μιλάτε διχαστικά και ότι κάνετε μια προσπάθεια να υπάρξετε πολιτικά μέσα από αυτή την αντιπαράθεση. Αυτό είπε στην συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Ναι. Καλά. Εγώ αντιπαράθεμαι αυτό που λέει και κάτσα ότι χρειάζεται να πω αυτά τα λόγια για να υπάρξω πολιτικά. Φαντάζομαι όλοι κατανοούν ότι και να μην τα πω και τίποτα να μην πω, υπάρχει μια παρουσία πολιτική που, που δεν χρειάζεται να πω λόγια για να έχω μια πολιτική παρουσία. Αλλά αυτό είναι προσωπικό σε τελευταία αναζήτηση. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι αυτό που με κατηγορεί δεν το έκανα εγώ. Η ίδια το έκανε. Δηλαδή στη Ζάκυνθο και μπορείτε να ανατρέξετε στην εκπομπή σε έναν συνάδελφό σας στο Στίγμα της Ζάκυνθου που έδινε συνέντευξη λίγες μέρες πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και που απευθυνόμενη σε κοινό υπολόγιζε η ίδια η Ζακύνθου, έλεγε ότι στα επιχειρήματά της, γιατί όλα αυτά πάνε κατευθείαν, ότι άλλωστε λέει στη Ζάκυνθου έρχεται και με δικές μας ευχές και τα λοιπά η έδρα του φορέα διαχείρισης, της μονάδας μάλλον, όχι του φορέα, της περιφερειακής μονάδας που θα διαδεχθεί τη διάλυση των φορέων διαχείρισης που υπάρχουν σήμερα, των δύο δηλαδή στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο και γενικότερα των άλλων 36 που υπάρχουν στη χώρα. Ναι. Αυτό δηλαδή τη φράση την έλεγε η ίδια, δεν την έλεγα εγώ και το έλεγε ως επιχείρημα για τους Ζακυνθινούς συμπολίτες μας. Και αυτό δεν έπεισε ούτε τους Ζακυνθινούς, ξέρετε, διότι εγώ άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ζακύνθου τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης και τους εργαζόμενους του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και το Δημοτικό Συμβούλιο εν τέλει, οι οποίοι είχαν άλλη άποψη, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι πρόκειται για διάλυση των φορέων και για δημιουργία ασθενικών οργανικών μονάδων υπηρεσιακού τύπου στα νησιά και αυτό θα είναι και αυτό που θα υπάρχει στη Ζάκυνθο, οι οποίοι στην πραγματικότητα θα κάνουν περιοδική δουλειά και δεν θα μπορούν όπως μέχρι τώρα να επηρεάζουν με αποφάσεις των διοικητικών του συμβουλίων τα ζητήματα προστασίας των διάφορων περιοχών, ούτε να συμμετέχει η τοπική κοινωνία δια των εκπροσώπων των Δήμων ή των περιφερειών σε αυτές. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα είπε η ίδια, όπως και για την Κεφαλονιά. Έγινε ολόκληρη μάχη να πιστούν οι Κεφαλονίτες, γιατί αντιδρούσαν πάρα πολύ για το ζήτημα της κατάργησης εδώ της εταιρείας που σήμερα διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα και τα μαζεύει, γιατί τις το έχουν αναθέσει οι Δήμοι και τα επεξεργάζεται. Έχει δηλαδή δύο δουλειές που κάνει. Έγινε λοιπόν ολόκληρη μάχη για να πιστούν εδώ οι παράγοντες και μεταξύ αυτών αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι μην ανησυχείτε, θα έχει και το προτέρημα η Κεφαλονιά να έχει την έδρα του νέου φορέα. Σας θυμίζω ότι άλλαξε ο νόμος στο σημείο αυτό και ενώ έλεγε μέσα στο αρχικό σχέδιο ότι η έδρα του νέου φορέα θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, τώρα λέει ότι θα καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εδώ λοιπόν οι τοπικοί παράγοντες που είναι γύρω στο κυβερνητικό και μεταξύ αυτών και οι περιφερειάρχες διαφημίζουν λίγο χαμηλά, είναι αλήθεια, όχι πολύ έντονα, ότι αυτό έγινε για να δοθεί η έδραση με Κεφαλονιά, για να αποφασίσουν τελικά οι υπουργοί. Ότι έχουν ήδη αποφασίσει και θα το κάνουν όταν έρθει η ώρα. Αυτά λοιπόν που είπα εγώ δεν είναι λόγια που εγώ προκαλώ να συμβούν, είναι πράξεις, λόγια που έχουν κάνει οι ίδιοι απέναντι στους πολίτες και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να πείσουν για να μειωθούν οι αντιδράσεις, τάζουν και τραυματίζουν για τη συνοχή. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, κύριε Γαλιαστάτα, και το καταγράφουμε. Θέλω λίγο για να τρέξουμε τη συζήτηση, γιατί νιώθω ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που θέλουν να συζητηθούν, επειδή βγάλατε πάλι ένα δελτίο τύπου σήμερα εσείς, όπου πάλι κάνετε λόγο για τον νόμο Χατζηδάκη, ότι η κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή κράτσας ελγούν στο θείο δώρο των Ιωνίων νήσων το φυσικό του περιβάλλον, και επειδή μνημονεύεται το τελευταίο διάστημα και οι περιοχές Natura, τα εθνικά πάρκα, θέλω λίγο να βασιστώ στην αρθογραφία του βουλευτή Λευκάδας, δεν θα έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, γιατί ήρθε λίγο πριν βγούμε στον αέρα, λέγοντας ότι, και να το έχω σαν αντίλογο, στόχος της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Καβαδάς, για τις περιοχές Natura είναι να τεθούν κανόνες στην ανθρώπινη δραστηριότητα στις περιοχές αυτές, η οποία μέχρι τώρα ήταν ανεξέλεγκτη. Δεν υπήρχε ενιαία νομοθεσία, δεν υπήρχαν κανόνες. Κάθε επενδυτής με τα κατάλληλα μέσα και γνωριμίες μπορούσε να κάνει σχεδόν ό,τι ήθελε στις περιοχές αυτές. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και στη δική μας την περιοχή, εντάξει, έχουμε μπαζώσει τέτοιες περιοχές παρελθοντικά, κύριε Γαλιατσάτο. Υπάρχουν τα σκουπίδια. Υπάρχει ένα εργοστάσιο που δημιουργείται σε τέτοια περιοχή. Ποια είναι η απάντησή σας σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί η πλευρά η κυβερνητική και όσοι διακολουθούν αυτή την αντίληψη, πολλές φορές βάζει τα πράγματα το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα οι περιοχές Natura προστατεύονται πλήρως. Και χρειάζεται ειδική διαδικασία προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα με την έννοια μιας ενός κτηρίου, ενός οικοδομήματος, μιας άλλης δραστηριότητας σε αυτές. Δηλαδή, πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος και να αποδεχθούν οι υπηρεσίες ότι αυτό το οποίο θα γίνει μέσα σε αυτή την προστατευόμενη περιοχή δεν είναι σε βάρος των Φλωρίδας και της Παγίδας που κατέβεται στα σημεία αυτά. Τώρα, αυτό το οποίο βαφτίζεται και από τον βουλευτή, από ό,τι ακούω, ότι θα υπάρξει, ας πούμε, κατηγοριοποίηση και γενικά θα υπάρξουν ζώνες κλπ. Είναι ακριβώς ότι θα έρθει με κυβερνητική απόφαση, θα καθορίζεται χωρίς να... προσέξτε, να εμφυλοχωρεί μέσα σε αυτό που σας έλεγα πριν η αντίδραση ή όχι της τοπικής κοινωνίας μέχρι των φορέων που προστατεύουν τις περιοχές αυτές. Δηλαδή, ο κεντρικά ο Υπουργός θα αποφασίζει με ένα όργανο το οποίο θα βρίσκεται στη Μεσογείο, θα αποφασίζει για οποιαδήποτε τέτοιου είδους δραστηριότητα. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές σε σχέση με το πώς τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα έχουν τρόπους να ξεπερνούν αυτά τα προβλήματα και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Τώρα, για αυτά που επισημαίνετε για την Λευκάδα, δεν, κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι δεν ρωτήθηκε κανείς ποτέ για να πάει να κάνει το σκουπιδότοπο εκεί που τον έκανε. Απλώς υπήρχε μια ανοχή της κοινωνίας. Εγώ που το παρακολουθούσα λίγο έτσι από μακριά, καταλάβανα ότι αυτή η ανοχή μου έκανε εντύπωση, αλλά πιθανόν και η κοινωνία να πίστευε ότι τι να κάνουμε τώρα μέχρι να βρεθεί μια λύση. Διότι όντως ήταν εξαιρετικά ενοχλητικό και αισθητικά και από άψη υγιεινής, αλλά και προφανές ότι παραβίαζε στοιχειώδεις κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια περιστατικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά αλλάζουν τον κανόνα. Μάλιστα. Απλά σε αυτό το οποίο λέτε, επιχειρηματολογεί ο κ. Καβαδάς και λέω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει άδεια για εξερεύνηση υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura και έχει εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους για λατομείο μαρμάρου στο Δριόδασος Δράμας. Και εμείς απλά εναρμονιζόμαστε με την κοινωνική νομοθεσία που θα υπάρχουν βεβαίως ζώνες, κλίμακες προστασίας και όλα αυτά. Το λέω έτσι για τον αντίλογο, κύριε Γαλιαστάτο. Εγώ κρατάω τον. Να σας πω κάτι. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, την ανάγκη που έχει ο κύριος Καβαδάς να χρησιμοποιήσει ενδεχομένως, λέω, λάθος πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης για να πει ότι και εμείς δεν κάνουμε κάτι περισσότερο, αυτό κάνουμε που κάνανε και οι προηγούμενοι. Ναι. Που θυμίζει όταν ο γιος μου που ήταν μικρός του έκανα παρατήρηση για να μην κάνει κάτι
Μου λέγε, μα μπαμπά και τα άλλα παιδιά το κάνουν. Δηλαδή, δεν πάει έτσι. Θέλω να πω ότι επειδή ενδεχομένως έχουν ληφθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, δεν ξέρω, κάποιες αποφάσεις που δεν συμβαδίζουν με το περιβαλλοντικό δίκαιο διεθνώς ή δεν προστατεύουν τις περιοχές και τη Φλωρίδα και την Πανίδα, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει, θεωρώντας αυτές ως οδηγό, και μιλώ για τη σημερινή κυβέρνηση, να παίρνει ως οδηγό τέτοιες αποφάσεις, αν υπάρχουν, λέω, και δεν ξέρω με ποιες συνθήκες, για να κάνει κάτι ανάλογο ή κάτι χειρότερο. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Σημασία έχει ότι πρέπει να έχουμε οδηγό την προστασία της Φλωρίδας και της ζωής μας, της ίδιας, περί αυτού πρόκειται. Και να μην έχουμε τη λογική που εξέφρασε κάποια στιγμή και η κυρία Κράτσα, ότι με μια αντίστροφη λογική, ότι πρέπει να κάνουμε το περιβάλλον θετικό στις επενδύσεις. Δηλαδή, μην φτάσουμε εκεί. Για να τα δικαιολογούμε όλα με άλοθη βεβαίως τις επενδύσεις και την επίσπευση της νομοθεσίας. Θέλω να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω μήνυμα Κροατή και είναι υπέρ σας, αλλά έτσι θέλω λίγο να σας συντριγκάρω δημοσιογραφικά. Μου γράφει εδώ ο Χρήστος πώς σχολιάζετε τα πεπραγμένα της περιφέρειας. Συμπληρώνεται ένας χρόνος σε λίγο, είμαστε το Μάιο, Σεπτέμβριο, ανέλαβαν, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Και επίσης, αν πιστεύετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδα συνεχίζει πάνω στις δικές σας μελέτες, καθώς δεν έχει δείξει έργο μελετών η Περιφερειακή Αρχή Ενότητα Λευκάδας όλο αυτό το διάστημα και συνεχίζει το δικό σας έργο. Η αλήθεια είναι ότι όταν παραδώσαμε πέρυσι τον τέλος Αυγούστου, είχαμε πει ότι αφήνουμε ένα έργο πίσω, το οποίο έχει πολλές δυνατότητες για να υλοποιηθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω, είτε ως χρηματοδοτήσεις, είτε ως έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει και είναι σε φάση υλοποίησης. Και σε κάποιες απαντήσεις που έχουμε δώσει και για τη Λευκάδα, θυμάμαι τώρα, και για τη Ζάκυνθο, που έτυχε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις τους πρώτους μήνες, είπαμε ακριβώς αυτό στους νέους συναδέλφους μας, ότι να είστε ευτυχείς, τους είπαμε, αν μπορέσετε στη διάρκεια της ιδίας να ολοκληρώσετε αυτά που σας έχουμε αφήσει να ολοκληρώσετε. Γιατί αυτό που λέτε και που λέει ο ακροατής μας, ότι δεν βλέπουμε καινούργιες πρωτοβουλίες, δεν βλέπουμε καινούργιες σηματοδοτήσεις. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι στο τέλος κάθε χρονιάς είχαμε μια σημαντική χρηματοδότηση όλα τα χρόνια. Από το 16, το 17, το 18, το 19 ακόμη, είχαμε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την περιφέρεια Ιωνίσων. Το είπαμε φέτος το Γενάρη. Δεν ξέρω πόσοι το άκουσαν, ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια που η περιφέρεια Ιωνίσων δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ως επιπλέον χρηματοδότηση για να προχωρήσουν μελέτες που ήδη υπάρχουν ή για να προχωρήσουν έργα που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία. Άρα λοιπόν, ισχύει αυτό ότι και στη Λευκάδα η Περιφερειακή Αρχή δουλεύει πάνω στα χνάρια τα οποία είχαμε δημιουργήσει και ελπίζω δηλαδή, γιατί σωστά, τι να πούμε, τον Ιδρύ, τα έργα στον Ιδρύ, τα έργα πολιτισμού μέσα στην πόλη, τις χρηματοδοτήσεις για την οδοποιία, την ολοκλήρωση των έργων του σεισμού, αυτά όλα είναι ένα πακέτο, το οποίο υπάρχει και υλοποιείται. Φαντάζομαι και εύχομαι δηλαδή να υλοποιηθεί όσο πιο γρήγορα μπορεί. Και πάνω σε αυτό που είπατε για το σεισμό, θα μπορούσαν οι περιφερειακές αρχές να κάνουν περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα χρηματοδοτήσεις που λιμνάζουν αναφορικά με το σεισμό, κύριε Γαλιτσάκη. Και είναι κρίμα, γιατί είναι χρήματα που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό του τόπου μας. Ξέρω ότι η διαδικασία όμως είναι πολύπλοκη, ότι δεν είναι παίρνεις από ένα τσουβάλι χρήματα. Χρειάζονται μελέτες και εκεί πάλι είναι η αγωνία μας. Υπήρχαν και ειδικά, ας πούμε, παράδειγμα, οι εκκλησίες που είχαμε βάλει τότε. Δεν είχαμε μελέτες. Κάποιος έπρεπε να τις φτιάξει ή κάποια άλλα έργα τα οποία έλειπε το μελετητικό υπόβαθρο. Μάλιστα. Και αυτό είναι που καθυστέρησε λιγάκι την κατάσταση. Αλλά νομίζω τα χρήματα αυτά είναι εκεί, στη θέση τους. Μάλιστα. Πρέπει να αξιοποιηθούν. Αυτό είναι. Μάλιστα. Κύριε Γαλιαστάτε, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κουράσαμε σήμερα εδώ. Σας έχουμε πάνω από μισή ώρα, περίπου 40 λεπτά. Αλλά νομίζω ότι το. Χαίρομαι που μιλάμε. Θα τα λέμε πιο συχνά έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και η υλοποίηση όλων αυτών που λένε και οι ηθήνοντες. Εσείς έχετε πλέον ένα θεσμικό ρόλο εδώ, είστε στην αντιπολίτευση και οφείλουμε να έχουμε και την άλλη πλευρά, γιατί ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής, πιστεύω, σε όλα αυτά τα οποία καταγράφουμε. Έτσι κι αλλιώς, πάντα είναι ευχάριστη η συνομιλία μαζί σας. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλιαστάτε, για την παρέα σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.